Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή σεζόν να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε. Και καλή κοινοβουλευτική σεζόν και σε εσάς μετά τις... Ναι. Και εμείς ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Κελέτση, αρχικά σας βρίσκουμε εδώ στον Εύρο, στην Αθήνα. Πού είπα? Όχι, στην Αθήνα. Είμαι στην Αθήνα γιατί έχω κάποιες επιτροπές σε εξέλιξη. Θέλαμε την άποψή σας για όλο αυτό που συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο νομό με τις ζωονόσους, μιας και είστε και πρόσφατα προερχόμενος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φαντάζομαι ότι έχετε αποκτήσει μια γνώση γύρω από αυτό το θέμα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η ζωονόση είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την ελληνική κτηνοτροφία. Και την προηγούμενη περίοδο αντιμετωπίζαμε παρόμοια φαινόμενα. Βέβαια δεν είχαμε την πανόλη στα πρόβατα, στα αιγοπρόβατα. Είχαμε όμως την ευλογιά στη Μυτιλίνη, την οποία και αντιμετωπίσαμε, περιορίσαμε επιτυχώς, και στην Φθιώτιδα, στις περιοχές της Φθιώτιδος, όπου επίσης την αντιμετωπίσαμε και την περιορίσαμε σε εκείνη την περιοχή. Τα τελευταία κρούσματα ήταν βέβαια στον Εύρο, θα έλεγα, δυστυχώς πολλές αρνητικές συνέπειες, αφού περίπου 3.000, από ό,τι έχω, από κάποια στοιχεία που έχω δει, 3.000 πρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί. Κοιτάξτε, το θέμα των ζωονόσων και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται και έρχονται στη χώρα είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα. Αυτό που κυρίως απαιτεί είναι έλεγχο, κυρίως στα σύνορα, προκειμένου να μην εισέρχεται η νόσος από άλλες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε τρίτες. Εκεί βέβαια έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της ελλείψεως του προσωπικού που κάνει αυτή τη δουλειά, και πρέπει να πω ότι αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν, οι κτηνίατροι που κάνουν αυτή τη δουλειά στα σύνορα, πρέπει να πω ότι πραγματικά υπερβαίνουν τον εαυτό τους, κάνουν υπερβάλλουσες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο. Τι μας εμποδίζει να τους κάνουμε περισσότερους? Αυτή ήταν και η δική μου ερώτηση. Τι μας εμποδίζει να τους κάνουμε περισσότερους? Κοιτάξτε, τι μας εμποδίζει να τους κάνουμε περισσότερο? Πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα διορίστηκαν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 100 σε όλη τη χώρα. Αλλά ξέρετε, αν τους διασπείρετε σε όλη τη χώρα, δεν πηγαίνουν, και δεν πηγαίνουν και σε όλες τις περιοχές. Θα πάρουν κάποιες διευθύνσεις από έναν, δύο το πολύ. Εδώ, ειδικά στον Εύρο, χρειαζόμαστε, γιατί το προσωπικό έχει μειωθεί κατά πολύ, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να ενισχυθεί η διεύθυνση της κτηνιατρικής υπηρεσίας, της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας του Εύρου, και οπωσδήποτε, και είναι και κάτι το οποίο το είχα ξεκινήσει στην προηγούμενη περίοδο που ήμουν στο Υπουργείο, με τη διεύθυνση της κτηνιατρικής στην κεντρική, θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει το κέντρο των εξωτικών νοσημάτων, το οποίο έχει φτιαχτεί πριν από πολλά χρόνια στην Ορεστιάδα, αλλά ουδέποτε λειτουργήσε λόγω ελλείψεως προσωπικού. Κάναμε έναν σχεδιασμό με τον Διευθυντή, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, της κτηνιατρικής ολόκληρη στο Υπουργείο. Τώρα μαθαίνω ότι, ή μάλλον διάβασα κάπου, ότι η περιφέρεια με τον Ελγό Δήμητρα θα αναλάβει να το λειτουργήσει, να το επανασυστήσει. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο φορέας το οποίο θα το τρέξει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτό το κέντρο να λειτουργήσει. Έχει κρίσιμο ρόλο, ειδικά στην περιοχή που βρίσκεται, εκεί στο βορρά, στον Βόρειο Εύρο, στην Ορεστιάδα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότερες περιπτώσεις των κρουσμάτων εισέρχονται είτε από τα ανατολικά μας είτε από τα βόρεια σύνορά μας. Άρα λοιπόν το κέντρο αυτό, και με μια προοπτική συνεργασίας με τις χώρες τις διπλανές, τις όμορες, θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των ζωονόσων, εμείς, επαναλαμβάνω, πανόλη δεν είχαμε ευλογιά. Προβλέπεται η διαδικασία, υπάρχουν πρωτόκολλα και πώς ελέγχεται η νόσος και περιορίζεται, και βέβαια αποζημιώσεων στους ανθρώπους που κάνουν το κοπάδι τους. Το μεγάλο θέμα, το πρόβλημα που πάντα προκύπτει, είναι
πρώτον, κατά την άποψή μου, το ζήτημα της τιμής μονάδος, διότι έχουμε κάποιες τιμές που είναι πολύ, κατά την άποψή μου, ξεπερασμένες και δεν ανταποκρίνονται. Αυτή είναι και η διαμαρτυρία των φθηνοτρόφων, δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές τιμές της αγοράς. Το ένα είναι αυτό, και βέβαια πόσο γρήγορα θα καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Από την πλευρά μου σκοπεύω, και είναι από τις πρώτες επισκέψεις που θα κάνω τώρα που είμαι στην Αθήνα, να πάω στον αρμόδιο τον υφυπουργό, προκειμένου, αυτόν που έχει δηλαδή αυτή την αρμοδιότητα, προκειμένου να δούμε λίγο αυτά τα ζητήματα. Κύριε Κελέτση, ποια είναι τα περιθώρια τουλάχιστον για τον, για τον ομό μας να χάσουμε ζωικό κεφάλαιο, γιατί έχει γίνει τόσες φορές? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο χτύπημα, είτε είναι στον Εύρο είτε είναι οπουδήποτε αλλού, είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος που το υφίσταται να ξαναστήσει τη δουλειά του και το κοπάδι. Ο πρώτος λόγος είναι ο ψυχολογικός, έτσι, το αντιλαμβάνεστε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μία φορά, δεύτερη φορά προσπαθεί να κάνει ένα κοπάδι για να μπορέσει μέσα από αυτό να ζήσει την οικογένειά του και να έχει ένα εισόδημα, όταν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση απογοητεύεται. Το δεύτερο είναι το οικονομικό, διότι μόνο η αποζημίωση σε αυτό που χάνεις δεν είναι αρκετή για να πεις ότι θα ξαναστήσω τη δουλειά από την αρχή. Εκεί λοιπόν θέλει στήριξη, θέλει και από την πλευρά του κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα, μία στήριξη, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι που υπό ειδικές συνθήκες χάνουν το κοπάδι τους να μπορούν να το ξαναφτιάξουν. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε στη Θεσσαλία αλλά και στον Εύρο με τις πυρκαγιές, και ξέρετε ότι κάναμε ένα ειδικό πρόγραμμα, το 5-2, το οποίο μέχρι το Σεπτέμβρη ακόμη είναι ανοιχτό για να μπουν όλες αυτές οι περιπτώσεις όπου είχαν χαθεί κοπάδια, δηλαδή, και από το μηδέν να ξαναφτιαχτούν, αλλά με στήριξη, με επιπλέον οικονομική στήριξη πέραν της αποζημίωσης. Και νομίζω ότι ένα 5-2 δεύτερο, και αυτή νομίζω είναι και ο σχεδιασμός του Υπουργείου, θα πρέπει πλέον να εφαρμοστεί και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου, δηλαδή, σε όποια περιοχή και αν είναι της χώρας, κάποιος χάνει το κοπάδι του από ζωνός, και θα πρέπει να στηριχτεί, κατά την άποψή μου, με ένα πρόγραμμα πέραν της αποζημίωσης, επαναλαμβάνω, που θα πάρει για το ζώο που έχασε, να μπορεί να στήσει ξανά τη δουλειά του. Αυτό προβλέπεται, επαναλαμβάνω, στο 5-2-1, το οποίο κάναμε εμείς το προηγούμενο διάστημα για Θεσσαλία και Εύρω, δηλαδή πλημμύρες και πυρκαγιές, και νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στην περίπτωση των ζωνώσεων. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλά να μείνουμε στο αγροτικό κομμάτι. Έχετε εικόνα τι γίνεται με τη συμφωνία, για τη συμφωνία με το νερό, με τους Βουλγάρους για την άρδευση? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η όλη διαδικασία πήγε πίσω λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη Βουλγαρία. Το ξέρετε αυτό, εκεί υπάρχει μια πολιτική αστάθεια. Εντάξει, αυτό δεν μπορούσε κανείς να το προβλέψει από την δική μας την πλευρά. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι σε καμία περίπτωση οι αγρότες, θυμόσαστε τότε που γινόταν, ότι οι αγρότες του Βόρειου Εύρου κυρίως, ότι φέτος δεν θα μείνουν χωρίς νερό. Δεν θα μείνουν χωρίς νερό, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Και πράγματι βρέθηκε η φόρμουλα της παράτασης, στην οποία είναι πλάκη και η περιφέρεια ως τρίτος, εκτός δηλαδή από τους χρήστες, ως τρίτος η περιφέρεια. Δηλαδή ήταν τα δύο κράτη, τα δύο υπουργεία, και έπρεπε και κάποιος να υπογράψει εκ μέρους των χρηστών. Εκεί δεν μπήκε για κάποιο λόγο το ΓΟΕΒ και κρίθηκε ότι θα μπορούσε να το υποκαταστήσει η περιφέρεια, και καλώς έκανε. Και έτσι ο Περιφερειάρχης έβαλε την υπογραφή του, προκειμένου να διασφαλίσει το γεγονός της άρδευσης των χωραφιών όλο το καλοκαίρι, της ομαλής δηλαδή διαδικασίας άρδευσης. Θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν, μάλλον, διότι είχαμε φτάσει περίπου στο τέλος, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμφωνίας, θα υπογραφεί η συμφωνία και έτσι θα τελειώσουμε και με αυτήν την εκκρεμότητα, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή. Αλλά με την ευκαιρία που συζητάμε για το θέμα των νερών, αν μου επιτρέπετε, θέλω να καταθέσω μία έτσι άποψη σε έναν δημόσιο διάλογο που, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ανοίξει. Νομίζω ότι η διαχείριση των υδάτων και για
την άρδευση αλλά και για την ίδρυυση θα είναι το μεγάλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες τα επόμενα χρόνια. Λόγω της κλιματικής αλλαγής βλέπετε και στα ρεπορτάζ ότι η πρωτεύουσα κινδυνεύει μετά από κάποια χρόνια να μην έχει νερό, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της λήψη υδρίας θα είναι σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι αυτό τώρα, από εδώ και πέρα είναι πρωτοβουλίες τα λεφτά. Αυτό θέλω να πω όμως και θα αφορά όχι μόνο την διαβίωση των Ελλήνων στις πόλεις ή στα χωριά που ζουν, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή την αγροτική μας οικονομία. Γι' αυτό αν θέλετε ως κατάθεση μιας ιδέας, πρότασης, όχι ως συμβουλή, θα έλεγα είτε μιλάμε για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μιλάμε για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είτε για την κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στην πολιτική που εφαρμόζουν αυτοί οι βαθμοί να είναι σε έργα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Είτε είναι μικρά φράγματα, είτε είναι μεσαία φράγματα, ανάλογα με τους πόρους βέβαια που διαχειρίζεται ο καθένας, είτε είναι μεγαλύτερα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρώτον μια συνέργεια μεταξύ όλων αυτών των φορέων των κρατικών και των επιπέδων αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως μια προτεραιοποίηση τέτοιων έργων. Διαφορετικά στο μέλλον η χώρα, διότι βρίσκεται σε μια ζώνη πολύ επικίνδυνη που θα χτυπηθεί πολύ από την κλιματική αλλαγή, θα αντιμετωπίσει η χώρα, εάν δεν γίνουν τέτοια έργα, τεράστια προβλήματα στις επόμενες δεκαετίες. Να σας πω από την εμπειρία μου και στο Υπουργείο, αλλά και από τις περιοδίες που έκανα όλο το προηγούμενο διάστημα και προεκλογικά στις ευρωεκλογές σε όλη τη χώρα, στην Κρήτη ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Εκεί μάλιστα υπάρχουν και φράγματα μεγάλα, τα οποία γίνανε σε προηγούμενους χρόνους, που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι ημιτελή, αλλά δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει βροχή. Αντιλαμβάνεστε εκεί δηλαδή. Θα χτυπήσει νωρίτερα η ξηρασία και η κλιματική αλλαγή. Άρα πρέπει να πάμε σε τέτοια έργα, κατά την άποψή μου, όχι μεγάλου μεγέθους, μεγάλης κλίμακας, σε μεσαία και μικρά τέτοια έργα που να συγκρατούν νερά από τα ρέματα, από τις βροχές, για να μπορέσουμε στο μέλλον να ανταποκριθούμε και κυρίως να παραμείνουμε, να έχουμε γεωργία, να έχουμε αγροτική οικονομία. Κύριε Κελέτση, να πούμε δύο λόγια και για ευρύτερα θέματα. Δηλαδή, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, στα γρήγορα λίγα, γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός. Περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαντάζομαι θα είστε προς τα εκεί. Φυσικά. Ναι. Τι περιμένουμε να συμβεί, γιατί βλέπουμε, να βάλω και μια άλλη παράμετρο στη κουβέντα, βλέπουμε ότι δημοσκοπικά πάλι υπάρχει μια καθίζηση στη Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν μπορεί να το... Καθίζηση, τι λες, είναι παγιωμένη απώλεια, θέση μεγάλη απώλεια. Εγώ είμαι από αυτούς που στην πολιτική πιστεύω ότι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όταν έχεις εσύ χαράξει μια πολιτική πρέπει να την εφαρμόσεις και είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο έχεις κερδίσει τις εκλογές, θα πρέπει να το εφαρμόσεις. Ασχέτως τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και το ένα είναι αυτό, δηλαδή να μην σε αποπροσανατολίζουν οι δημοσκοπήσεις από τη δουλειά που έχεις να κάνεις, διότι στο τέλος θα κριθείς, στο τέλος της τετραετίας που θα δείξεις το έργο σου, θα δείξεις τη δουλειά σου, τότε θα κριθείς, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να δίνουμε βάρος στην πολιτική ουσία, δηλαδή στη δουλειά που γίνεται, τα έργα που γίνονται και όχι στην επικοινωνία, διότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, βλέπουμε ότι η πολιτική έχει μετατοπιστεί από την ουσία, δηλαδή από το να κάνουμε δουλειά, στο να επικοινωνούμε πράγματα που πολλές φορές είναι και μια φαντασίωση. Έτσι. Απλά περνάμε κάποια πράγματα προς τα έξω σαν μια εικόνα. Εγώ λοιπόν επιμένω και λέω, πρώτον, δεν θα πρέπει οι δημοσκοπήσεις της μιας στιγμής που δείχνουν κάποιες τάσεις να πανικοβάλλουν να επηρεάζουν και πολύ περισσότερο να πανικοβάλλουν ειδικά μια κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου η κυβέρνηση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στους στόχους της, στο πρόγραμμά της. Γι' αυτό είναι το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αρκεί να το υλοποιεί και αρκεί να μην γίνονται πράγματα τα οποία είναι εκτός του προγράμματος, που δεν είχαν ουδέποτε τεθεί στην δημόσια διαβούλευση και άρα έρχονται ξαφνικά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν,
Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή, και είμαι αισιόδοξος πραγματικά, η κυβέρνηση αυτή έχει μπροστά της 3 ολόκληρα χρόνια να κάνει δουλειά, να κάνει, να λύσει προβλήματα κυρίως της καθημερινότητος, που είναι πάρα πολλά. Έχουμε, ας πούμε, το θέμα της ακρίβειας και το γεγονός ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι μικροί και δεν φτάνουν έτσι ώστε μια οικογένεια να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της, στις μηνιαίες. Το ένα είναι αυτό, να δούμε δηλαδή την καθημερινότητα, να δώσουμε βάρος στην καθημερινότητα, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι αυτά τα προβλήματα που έχουμε, πάλι όμως σχετίζονται με την ζωή την καθημερινή του κάθε πολίτη, όπως είναι στην παιδεία, στην υγεία. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δώσουμε και μια προτεραιότητα σε μεγάλη σπουδαιότητα προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής και των έργων που απαιτούνται, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε ως χώρα και ως κοινωνία στο μέλλον τεράστια προβλήματα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί η κυβέρνηση για τη δουλειά της, για το έργο της. Αυτά ως πληροφορίες έχω και εγώ, διότι τις εξαγγελίες θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι ακριβώς η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα είναι προσανατολισμένη σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Και σε αυτά θα δοθούν απαντήσεις και οι όποιες εξαγγελίες θα αφορούν αυτά τα ζητήματα. Πάντως, κύριε Κελέτη, έτσι πιο εξειδικευμένα για την περιοχή μας, υπάρχει μια ανησυχία για την εφαρμογή του προγράμματος Εύρος Μετά, γιατί έχουμε δει να έχει μπει στον πάγο. Όχι, δεν έχει μπει στον πάγο. Θα σας απαντήσω. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός πολύ συγκεκριμένος, που λέει ότι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί τώρα το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι ο προγραμματισμός. Αυτό το ξέραμε από την αρχή όταν ξεκινήσαμε. Απλά έχουμε δει να σταματάνε οι. Όχι, δεν έχει. Προσέξτε να σας πω. Λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το Εύρος Μετά είναι ένα πρόγραμμα ολικό, συνολικό, το οποίο αφορά όχι μία μικρή περίοδο, αλλά τα επόμενα χρόνια την περιοχή μας. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είχε μπει ένα χρονοδιάγραμμα από την πρώτη στιγμή, ότι τον Σεπτέμβριο τώρα δηλαδή. 30 Σεπτεμβρίου. Ακριβώς, θα παρουσιαστεί δημόσια το πρόγραμμα αναλυτικά και τεκμηριωμένα, και βέβαια τα έργα που είχαν επίγοντα χαρακτήρα έχουν ήδη ξεκινήσει και πολλά από αυτά έχουν γίνει. Θα σας πω δηλαδή ότι έχουν γίνει για τα αντιδιαβρωτικά έργα 18 μελέτες και ο προϋπολογισμός είναι 10,7 εκατομμύρια. Και πολλά από τα έργα αυτά, ξέρετε ότι έχουν γίνει, είτε είναι στην Παλαγία, είτε είναι στον Άβαντα, είτε είναι στην περιοχή της Κίρκης, είναι αντιδιαβρωτικά έργα, γίνανε με ταχύτατους ρυθμούς και όπως είδατε, στην κακοκαιρία που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι και έπληξε την περιοχή, και παρά το γεγονός ότι έπεσε πολύ νερό, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα, διότι στην ουσία. Καλά, είχαμε άλλα αυτά τα έργα, φαινόμενα. Είχαμε ναι, ήταν ακραία φαινόμενα, τα οποία λογικό ήταν, κάει και τόσο δάστος, να δούμε ποσότητες νερού να κατεβαίνουν και να κατεβάζουν και πολλά πράγματα και αυτήν όλη τη μαυρίλα που είδαμε και στη θάλασσα. Αλλά τα έργα αυτά, τα αντιδιαβρωτικά, άντεξαν. Δηλαδή, έγινε καλή δουλειά. Έγινε πολύ γρήγορα και σε χρόνους ρεκόρ. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έτρεξαν οι μελέτες για την αναδάσωση του ΒΒΕΦ που αφορά περίπου νομίζω 3.500 τρέματα που θα αναδασωθούν, διότι όπως ξέρετε δεν θα γίνει αναδάσωση σε όλο το κομμάτι το καμένο, έχει επιλεγεί, οι επιστήμονες τα λένε αυτά, ένα κομμάτι θα μόνο του θα ξανά αναγεννηθεί και έχει επιλεγή, έχει χαρακτήρα αναδάσωσης, χρειάζεται αναδάσωση περίπου ένα κομμάτι 3.500 στρεμμάτων. Από ό,τι ξέρω είναι στο νότιο Εύρο, κάπου εκεί στην περιοχή της Μελίας και του Δρυμού, και αυτό και αυτά επίσης προχωράνε. Άρα λοιπόν αυτά που είχαν επίγοντα χαρακτήρα, τα έργα προχωρήσανε άμεσα και γίνανε άμεσα. Επίσης προχώρησαν και οι αποζημιώσεις ό,τι αφορά την κρατική αρρωγή. Εκεί υπήρξαν με όποια υπήρξαν παρατράγουδα, υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν τις αρνούμε. Και αυτά όμως θα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα. Και θα περιμένουμε το τέλος Σεπτέμβριο να δούμε και τα μακρόπνοα. Αλλά το σχέδιο το ολοκληρωμένο θα ανακοινωθεί, όπως είπαμε, στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Εμείς, κύριε Κελέτση, να σας αποδεσμεύσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πρώτα που είστε κάθε φορά στη διάθεσή μας, όποτε ζητήσουμε να πούμε και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και στο Ιππανιδίν. Σε αυτό που κάνουμε. Να είστε καλά. Κάνετε. Όποτε θέλετε, το ξέρετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.